Μουλήμ, πρόεδρο του φοιτητικού συλλόγου του χημικού του ΑΠΘΙΤΑ και μέλο τη εκτελεστική γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θέλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη θλίψη μα και τα συλληπιτήριά μα στι οικογένειε των θυμάτων, αλλά και να δώσουμε τη δύναμη και το κουράγιο μα σε όλου αυτού που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία και παλεύουν για τη ζωή του. Είναι συμφοιτητές μας, συνάδελφοί μας, άνθρωποι που είμαστε στα ίδια έδρανα και μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα και τις ίδιες ανάγκες. Αυτοί, πολλοί από αυτούς που χαροπαλεύουν και πολλοί από αυτούς που επιβίωσαν από αυτό το γεγονός, αλλά πιθανά και πολλοί από αυτούς που μπορεί να πέθαναν σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ζητάμε να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη και να αποδοθούν οι ευθύνες για το τραγικό αυτό περιστατικό. Προχωράμε σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης σε σιωπηρή διαμαρτυρία στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στις 7 η ώρα και από αύριο καθημερινά. Θα προχωρήσουμε σε αιμοδοσία για να μπορέσουν να αποσταλούν φιάλες με αίμα στη Λάρισα που, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τι πληροφορίες έχετε για το τι μπορεί να... Από το πρωί εμείς οι φοιτητές, οι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με φοιτητές και συναδέλφους μας. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν τραυματίες φοιτητές, αγνοούμενοι φοιτητές. Ωστόσο, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να αποδώσουμε τις ευθύνες και να βγούμε να ανακοινώσουμε ποιος και τι είναι. Αντίθετα, έχει έρθει η ώρα, έχει έρθει η ώρα να βγουν οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανακοινώσουν αυτοί το ποιοι είναι αυτοί που αγνοούνται. Έχει δημοσιοποιηθεί ένα άρθρο σύμφωνα στα φοιτητικά νέα που αναφέρονται σχολές. Δεν είμαστε εμείς σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε σε ποιες σχολές αγνοούνται και σε ποιες σχολές δεν αγνοούνται. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 12 και 15 ώρες μετά το τραγικό περιστατικό και δεν έχει βγει κανείς να αναλάβει καμία ευθύνη και να πει ποιος και τι φταίει, γιατί βρίσκονται αυτοί εκεί που βρίσκονται και πώς εν τέλει θα μπορέσουν να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι και το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Για τους νεκρούς λοιπόν και για τους αγνοούμενους δεν εφέρουμε εμείς καμία ευθύνη. Ας αναλάβουν αυτοί τις ευθύνες τους. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν νεκροί και αγνοούμενοι, αυτό ρωτούμε. Για τους αγνοούμενους γνωρίζουμε, ναι. Ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, όχι. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε κάποια θέση.